Βασίλη. Καλησπέρα, Χριστίνα. Αυτά που είδαμε στο βίντεο κλιπ θα τα απολαύσουμε και ζωντανά σήμερα το βράδυ στη Μαύρη Τρύπα στα Λαδάδικα. Ναι, ειδικά συγκεκριμένα το μουσικό κομμάτι. Από το βίντεο κλιπ, ναι. Θα τα απολαύσετε σήμερα στη Μαύρη Τρύπα. Mm-hmm. Ξέρετε που είναι όλη η Μαύρη Τρύπα, ένας πάρα πολύ ζεστός χώρος στα Λαδάδικα. Φυσικά. Θα ξεκινήσουμε κατά τις 10 και νιώθω πάρα πολύ ωραία που έχω έρθει στην πόλη σας. Χαίρομαι πάρα πολύ, λατρεύω τη Θεσσαλονίκη και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Πες μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Τι δύσκολη ερώτηση. Πω, δεν τη σχένω αυτή. Είναι πολύ δύσκολη. Αλλά είναι τόσο ωραία την κάνει. Η διαδικασία είναι τέλος πάντων. Πες μου πέντε πράγματα που θεωρείς εσύ ότι. 2-3 βιογραφικά. Μεγάλωσα. Γεννήθηκα Αθήνα. Η καταγωγή μου είναι η μισή από Σικούριο Λαρίσης και άλλη μισή από Λουτράκη Κορινθίας. Σικούριο εδώ έξω. Εδώ έξω. Στον κάμπο. Κοντά στον κάμπο. Και τα μουσικά μου βήματα ξεκίνησαν. Από 10 χρόνια ξεκινήσει να παίζω κιθάρα και να σπουδάζω μουσική. Τα δισκογραφικά μου βήματα ξεκίνησαν το 2011 με το CD Μονόγραμμα, εκδόθηκε τότε. Και η δεύτερη δουλειά εκδόθηκε από την Final Touch και την Cobalt και λέγεται Δεν Ανήκω Εδώ, την βγάλαμε πριν λίγο καιρό στα δισκοπολία. Σε όσα δισκοπολία υπάρχουν δηλαδή πλέον. Αυτό συζητούσαμε χθες λοιπόν με έναν συνάδελφο. Κάτι έγινε τέλος πάντων μέσα και έτσι πως δουλεύαμε. Ερώτησε κάποιος, παιδιά, πόσα δισκοπολία έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη. Και προσπαθούσαμε να μετρήσουμε μεταξύ μας δύο άνθρωποι και δεν καταλήξαμε σε πάνω από 5-6. Το είναι. Τα περισσότερα υπάρχουν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γενικά σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα. Που είχε περισσότερα. Και στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Τα περισσότερα έχουν γίνει οτιδήποτε άλλο από ό,τι ήταν. Δηλαδή, μπορείς να δεις δισκοπολία που ήταν δισκοπολία και έχουν γίνει πλέον φαγάδικα, να πουλάνε κάλτσες, ας πούμε, διάφορα. Οτιδήποτε εκτός από το CD. Κάλτσο πηγή που λένε. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά. Δυστυχώς. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή για το ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά δισκοπολία. Υπάρχει όμως η μουσική. Μπορεί να μην υπάρχει σε αυτή τη μορφή, την ψηφιακή ή του βινιλίου. Υπάρχει, πάντα θα βρει τον τρόπο της η μουσική και θα υπάρχει είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε στους δρόμους. Πάντοτε θα υπάρχει. Φυσικά, αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μας κλέβουν στιγμές. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω που 13-14 χρονών πήρα και αγόρασα τον πρώτο μου δίσκο με μεγάλη χαρά. Εννοείται. Με μεγάλη χαρά όμως. Εννοείται. Που δεν ήταν ο πιο ψαχμένος του κόσμου, αλλά για μένα ήταν ο πρώτος μου δίσκος. Και ήταν η ερωτελεστία όλο αυτό. Γιατί με το βινίλιο και δεν ήταν εύκολο να αγοράσεις ένα δίσκο. Έπρεπε να μαζέψεις τα λεφτά σου, να δουλέψεις για να, ή να στα δώσουν τέλος πάντων από τη γιορτή σου, κάποιος ονονός, ο πατέρας και όλα αυτά. Να πας σπίτι, να ανοίξεις. Μύριζε συγκεκριμένα το βινίλιο. Εννοείται αυτό. Να σου πάει η βελόνα, να βάζεις το δίσκο, ναι. Μετά να ξαναγοράζεις καινούργια βελόνα. Οι πληροφορίες που υπήρχαν μέσα, ποιος έχει γράψει τα τραγούδια, ποιος μουσικός έπαιξε. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν χαθεί πλέον. Έχουν χαθεί και είναι κρίμα, κρίμα, κρίμα. Γιατί όλα αυτά μαζικοποιούνται και γίνονται εντάξει. Ωραίο πράγμα να βρίσκεις εύκολα τη μουσική. Σε σχέση με τότε. Αλλά χάνεται. Αυτό είναι αλήθεια. Χάνεται η μαγεία. Και εσείς ακόμα δεν πιστώνεστε όλη την επιτυχία. Όχι την επιτυχία με την έννοια της αναγνωρισιμότητας. Αλλά όλο αυτό, όλη αυτή η μαγεία δηλαδή δεν μεταφέρεται στον κόσμο. Προσπαθείς να τη μεταφέρεις μέσα στα live. Με την επαφή αυτή με το κοινό που αποκτάς, από την ενέργεια. Και προσπαθείς μέσα από τα τραγούδια σου. Τουλάχιστον επειδή είναι έτσι πλέον η κατάσταση και είναι τόσο σκληρή και τόσο έτσι στενή, προσπαθείς να κάνεις ό,τι καλύτερο μέσα από τη μουσική σου, από τους στίχους σου και ξέρεις ότι επειδή δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα, τόσο ευήνοντα όπως ήταν παλιά, έχεις πολύ λίγες επιλογές. Προσπαθείς μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Γιατί πιάνεσαι, κρατιέσαι από αυτό τελικά. Και αυτό έχει σημασία, ε? Η ζωντανή εμφάνιση εκεί κρίνεται. Στον πόντο κρίνεται και αυτό είναι. Αυτό είναι ο πόντο. Έτσι δεν είναι. Εννοείται αυτό. Δεν μου λες τώρα. Αλλά το φιλοσοφήσουμε λίγο το θέμα. Μου αρέσουν αυτά. Λένε οι άντρες εύκολα είναι ψέμα πως είμαι αντάξει. Δεν το παραδέχονται εύκολα. Δεν το παραδέχονται. Αν το παραδέχονταν θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Γενικά, αν όλο ο κόσμο. Ένιωθε, αυτό που ένιωθε το έλεγε κατευθείαν, χωρίς έτσι πολλά και χωρίς έτσι. Περιστροφές και. Ναι, ακριβώς. Θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Η αλήθεια πονάει, πληγώνει, σκοτώνει. Αλλά είναι αλήθεια. Δεν μπορείς να κρυφτείς δηλαδή μετά, δεν έχεις κάτι. Και γιατί δεν τη λέτε τότε. Εγωισμοί, διανασφάλειες, όλα. Εντάξει, δεν έχει να κάνει μόνο με τους άντρες αυτά, έχει να κάνει και με τις γυναίκες. Πώς μας κάνανε, ρε παιδάκι μου, έτσι. Ποιος μας έκανε έτσι. Υποτίθεται ότι μεγαλώνουμε με τις καλύτερες προδιαγραφές, με όλη την αγάπη του κόσμου. Έχουμε τους γονείς μας, μας αγαπάνε, μας δαντεύουν. Δεν μας λείπει τίποτα. Μέχρι να πέσουμε στα χέρια ενός άλλου ανθρώπου, κουνάνε όλοι τα κεφάλια μέσα στο στούντιο. Βλέπω κι άλλους που κουνάνε κεφάλι, μην νομίζετε. Αυτό που γίνεται έτσι που έχουμε μάθει στην Ελλάδα εμείς. Ότι τι, ας πούμε, τι καταλάβαμε που δεν θα το πούμε. Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, πες το.
να υποθεί κάτι, αυτό που νιώθεις να υποθεί, και θα ξέρεις μετά αν έχεις να πάρεις από αυτό ή αν δεν έχεις να πάρεις. Δηλαδή, δεν θα είσαι μέσα στο δεν το είπα και τελικά δεν ξέρω τι θα γινόταν αν το είχα πει. Ναι, και μετά το σταμότερο και λες τι θέλα και τα άνοιξα το ρημάδι. Και το πόδι δεν μπορούσα να το κρατήσω όταν έπρεπε. Είναι λίγο δικό από μαχαίρι, αλλά νομίζω ότι η τόλμη σε βάθος χρόνου πάντα δικαιώνει αυτόν που την υιοθέτησε σαν επιλογή. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ και είναι και το μότο μου αυτό. Ναι, μωρέ, ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Από τα μότο μου. Καταλάβατε τώρα γιατί πρέπει να τον δείτε σήμερα το βράδυ στη Μαύρη Τρύπα στα Λαδάδικα. Και να κλείνουμε τη συζήτησή μας. Να μην μένουν ανοιχτοί λογαριασμοί και ανεξόφλητες υποχρεώσεις. Λοιπόν, αν δεν γίνουνε, ναι, γράψεις ωραία τραγούδια πάντως. Κοίταξε, τώρα μας βάζεις μεγάλα διλήμματα. Να σε αφήσουμε να ταλαιπωρηθείς, να γράφεις ωραία τραγούδια, να λύσεις τα θέματά σου και να είναι καλή η ζωή σου. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Τι επιλέγεις, ωραία ερώτηση σκεφτεί. Δεν μιλάω για μένα, δεν μιλάω για μένα. Πάντως τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχουμε ακούσει και που τραγουδάμε ακόμα μετά από τόσα χρόνια έχουν βγει από ανθρώπους που έχουν πληγωθεί αφάνταση στη ζωή τους για πράγματα που δεν έχουν πει, για πράγματα που έχουν κρατήσει μέσα τους. Και ευτυχώς για μας, τους ταπεινούς, έτσι τους ανθρώπους, τους ακροατές, έχουμε ένα soundtrack να. Στη ζωή μας, για τη ζωή μας, για τις δύσκολες καταστάσεις μας. Γιατί αν αυτή με το αλφα κεφαλαίο δεν τον ταλαιπωρούσε, πώς θα έγραφε εκείνος ακριβώς το πασατέμπο σου, ότι είμαι ο πασατέμπο σου για να περάσει η ώρα, έτσι. Σε βλέπω στο ποτήρι μου και πίνω να σε πίνω και όλα αυτά πάλι τα πολύ όμορφα. Πόσοι έχουν προσπαθήσει να δούμε μες στα ποτήρια μας, τζίφος, κανένας δεν βλέπει τίποτα. Ό,τι φανταζόμαστε είναι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένω σήμερα στη Μαύρη Τρύπα. Με πάρα πολύ χαρά θα ανταμώσουμε. Βέβαια και θα ακούσουμε ωραίες μουσικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.